Προϋπολογισμός 2020. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργοί, νομίζω ότι ο φετινός προϋπολογισμός αποτελεί και το ρέκβιεμ των προεκλογικών υποσχέσεων που έδωσε η Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να πάρει τις εκλογές. Γιατί το λέω ρέκβιεμ? Η Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκε ανάπτυξη 4%, μείωση πρωτογενών πλεονασμάτων, καλές και νέες δουλειές, επούλωση πληγών, ειδικά της μεσαίας τάξης. Ανταυτού, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις εκτιμήσεις μας, οι εισοδηματικές ανισότητες ενισχύονται, τα ωφέλη της εξόδου από την κρίση δεν κατανέμονται δίκαια. Η αναντιστοιχία λόγων και έργων είναι προφανής. Παραπέμπω στην έκθεση και σε όσα έχει καταθέσει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, ακόμα και για τη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω στην τοποθέτησή μου δύο σημεία, για τα άλλα έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρμοδιότεροι. Το ένα είναι για την παιδεία, ως εκπαιδευτικός, και το δεύτερο για το Υπουργείο Εξωτερικών, στον τομέα που με αφορά. Ως προς την παιδεία, τα λόγια είναι καλά όταν λέμε ότι όλη η παιδεία είναι μοχλός ανάπτυξης, μοχλός όπου πρέπει να επενδύσουμε, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον κλπ. Στην παιδεία παρατηρείται ανεμική αύξηση του 2,36%. Με δυσμενέστερες οικονομικές συνθήκες είχαμε αυξήσεις από 4% έως 6,17% το 2019. Στον προϋπολογισμό του 2020 υπάρχει ασάφεια σε σχέσεις και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε σχέση με προσλήψεις για θέσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής γύρω στις 5.250 από τις οποίες είχαμε σχεδιάσει. Και εδώ βέβαια θα θέλω να απευθυνθώ και στην Υπουργό Παιδείας για την αδικία η οποία έγινε σε σχέση με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε σχέση με τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας σε σχέση με το 3 ευρώ για να μπορέσουν να ενταχθούν στη διαδικασία των προσλήψεων. Η εκπαίδευση από ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να παραμένει ο φτωχός συγγενής παρόλες τις διακηρύξεις. Το δεύτερο σημείο το οποίο αφορά πάρα πολλές χιλιάδες συνταξιούχων είναι η 13η σύνταξη. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση. Άκουσα τις δηλώσεις του κ. Μουταράκη. Γνωρίζετε όλοι, παρά τη ρητορική που ασκήσατε, ότι τον Απρίλιο, ο νόμος ο οποίος πέρασε τον Απρίλιο, νομοθετήσαμε 13η σύνταξη ολόκληρη για τα μέχρι 500 ευρώ και κλιμακωτά για μετά. Στον προϋπολογισμό δεν υπάρχει. Να βγει η κυβέρνηση και να πει, θα το καταργήσει? Γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Διαφορετικά με τη μέθοδο της, το να τραβάσει το ζήτημα αυτό μέχρι ώσπου να έρθει μπροστά σου το πρόβλημα, είναι σαν να κοροϊδεύεται τους συνταξιούχους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, θεωρώ ότι υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό σε σχέση με τη μείωση 20 εκατομμυρίων περίπου που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα. Και μάλιστα σε μια περίοδο που υπάρχει η ένταξη και η μεταφορά ειδικοτήτων από άλλα υπουργεία. Γενικά, ο προϋπολογισμός που υποβάλλεται δεν ανταποκρίνεται και δεν αντιμετωπίζει τις νέες πραγματικότητες στο ΙΠΕΞ και αποδυναμώνει την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα των υπηρεσιών, τόσο της κεντρικής υπηρεσίας, όσο και των διπλωματικών μας εκπροσωπήσεων στο εξωτερικό. Και να φανταστείτε, είμαστε σε μία περίοδο όπου το Υπουργείο Εξωτερικών καλείται να αναλάβει δράσεις και να κάνει μία ενεργητική πολιτική. Στα θέματα αυτά βλέπω δύο κινήσεις, οι οποίες η κυβέρνηση έχει αργήσει. Δεν τις έχει δει, είναι αποτελεσματική και δεν είναι καθόλου στο στόχαστρό της. Είναι η ανάπτυξη σε δύο τομείς πολιτικών για την πολιτιστική και θρησκευτική διπλωματία. Στην πολιτιστική διπλωματία, πέρα από αυτό που είπε ο Υπουργός, γιατί είδα ότι ανέφερε για μια διεθνή διάσκεψη της UNESCO της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την πολιτική κρίση, θα πρέπει να δει τη συνεργασία των αρχαίων πολιτισμών, δύο διασκέψεων οι οποίες γίναν, μια ομάδα κρατών οι οποίες λειτουργήσαν έτσι ώστε να προβληθεί ο πολιτισμός και πώς μπορεί να φέρει τους λαούς κοντά. Το δεύτερο είναι η διεθνής διάσκεψη των Αθηνών που την είχαμε καθιερώσει εδώ. Έχουν γίνει δύο διασκέψεις
για το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή. Πολιτικές οι οποίες ήπιας μορφής διπλωματική δράση, η οποία έχει στενή και σταθερή ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα σε λαούς, ανεξάρτητα από το αν ανεβαίνουν και ποιες είναι οι κυβερνήσεις ή όχι. Και τέλος, οι διασκέψεις οι οποίες μεταξύ κρατών και χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπου αναδείξαμε τα σημεία, μια θετική ατζέντα. Γιατί δεν φτάνει μόνο να αναδεικνύεις ή να παλεύεις τις διαφορές. Πολλές φορές η ανάπτυξη θετικής ατζέντας σε πολιτικές και σε κράτη σε φέρνει κοντά και μπορείς να κάνεις καλύτερα την πολιτική σου και την ανάδειξη των δικών σου θέσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασε από την Ελληνική Βουλή ο νόμος για την ψήφο των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού. Εάν η κυβέρνηση επαναπαυθεί σε αυτό που αναγκαστικά και το ομολόγησε η ίδια έφερε σε συνεννόηση, γιατί πιστεύω ότι εάν ο νομοθέτης δεν είχε τις 200 ψήφους ως προαπαιτούμενο, πολύ δύσκολα η Νέα Δημοκρατία θα έψαχνε να βρει ομοψυχία σε αυτό το θέμα. Άλλωστε και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη αλλά και των στελεχών ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, παρόλη τη ρητορική ότι χρειάζεται η ομοψυχία σε αυτό το άτομο. Ο νόμος λοιπόν που έχει περάσει για την ψήφο προϋποθέτει και χρηματοδότηση καινούργια. Δεν μπορεί να μείνει μόνο σε αυτό το τομέα η κυβέρνηση. Θα πρέπει, επειδή ο προϋπολογισμός, όπως γνωρίζετε, είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, είναι μια επανάληψη της ψήφου εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση. Θα πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών να καθίσει μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών και να δούμε ξανά τον νόμο για το Συμβούλιο του Απόδημου Ελληνισμού. Έχουμε αφήσει σχέδια στην κυβέρνηση, επίσης το Μουσείο της Διασποράς και βέβαια για τους νέους που τόσα πολλά γράφηκαν για τη γενιά που έχει φύγει στο εξωτερικό και όλοι μας έχουμε παιδιά και εμείς και όλοι έχουμε παιδιά που είναι στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέοι θέλουν την αξιοκρατία. Η κυβέρνηση αυτή, τους 5 μήνες που κυβερνά, έδειξε ότι κυριαρχείται από την αναξιοκρατία και έδωσε το σήμα ότι όποιος έχει κολλητούς και γνωστούς μπορεί να πιάνει θέσεις από υπουργούς, από υπουργεία, μέχρι την κατώτερη θέση ενός οργανισμού. Η καταστρατήγηση και η κατάργηση του μητρώου στελεχών, όπου μπορούσαν νέοι να κάνουν τις αιτήσεις τους έτσι ώστε να μετά να διαχειριστούν στις διάφορες επιτελικές και μη θέσεις του κρατικού μηχανισμού, έδωσε νομίζω το τελειωτικό χτύπημα. Αυτό που ζητάει η νέα μας δεν είναι τα λεφτά. Και ούτε τα επικοινωνιακά σοου των 500 θέσεων, όταν διώχνεις κατά χιλιάδες στο εξωτερικό, είναι αυτά που θα τους κάνουν να έρθουν. Η αξιοκρατία, οι θεσμοί. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, νομίζω ότι τα έλεγε ή για να τα ακούει ο ίδιος ή να τα ακούει, πιστεύω, και είναι η μερίδα του κόμματός του. Γιατί από εμάς τη στήριξη σε μια εθνική πατριωτική στάση με δημιουργική κριτική είναι δεδομένη, καθώς και ο πρόεδρος μας είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να εργαλοποιήσουμε την εξωτερική πολιτική. Σοβαρότητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα νομίζω ότι πρέπει να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Ο προϋπολογισμός δεν είναι ούτε αναπτυξιακός ούτε κοινωνικός και γι' αυτό και θα τον καταψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.